της Αθήνας. Το σημαντικότερο μέρος της Ακρόπολης είναι ο Παρθενώνας. Μπαίνοντας, συναντάς τα Ακροπύλα. Αμέσως μετά, δεξιά, υπάρχει ο Ναός της Αθηνάς Νίκης. Επίσης, μέσα στον Παρθενώνα υπήρχε το χρυσελευάντινο άγαλμα της Αθηνάς. Στο Ερέθειο, σύμφωνα με το μύθο, έγινε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αθήνα και τον Ποσειδώνα για το όνομα της πόλης. Αυτή η ιστορία έχει σχέση με τις Καριάτιδες. Οι Καριάτιδες ήταν έξι βαρμάρινες χώρες που κρατούσαν με το κεφάλι τους στη στέγη του Ερέθειου. Είχαν το ένα πόδι μπροστά, σαν να είναι έτοιμες να προχωρήσουν προς τον Παρθενώνα και να συναντήσουν τη θεά Αθηνά. Ο Άγγλος Λόρδος ο Έλλην και η συνεργείο του οι Τούρκοι είδαν μια μέρα τις Καριάτιδες και τις θαύμασαν. Τότε ήρθε μια ιδέα στον Έλλην, να κλέψει τις Καριάτιδες και να τις πουλήσει στο Βρετανικό Μουσείο. Το επόμενο βράδυ οι Τούρκοι, με εντολή του Έλλην, πήγαν να τις κλέψουν. Μετά από πολλές προσπάθειες, κατάφεραν να πάρουν τη μια Καριάτιδα. Σήμερα, 200 χρόνια αργότερα, η Καριάτιδα περιμένει καρτερικά στο Βρετανικό Μουσείο και ελπίζει να ξανασπίξει με τις αδερφές της. Τι όμορφο που περνάμε όλες μαζί! Δίκιο έχεις, σε μια τέτοια λιόλου στη χώρα. Δεν θέλω ποτέ να χωριστούμε. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω τις αδερφές μου στο πλευρό μου και βοηθάμε μια την άλλη. Πω, θα βγάλω πολύ χρήμα με αυτές τις Καριάτιδες, είναι πολύτιμες. Πηγαίνετε να μου φέρετε τις όμορφες Καριάτιδες και εγώ θα σας ανταμείψω καλά. Μάλιστα. Τέλος, φτάσαμε. Ποιοι είστε και τι θέλετε από εμάς? Ήρθαμε να σας πούμε ότι θα χρειαστεί να σας πάμε κάπου πιο ασφαλές γιατί εδώ κινδυνεύουμε. Από τι κινδυνεύουμε? Δεν το ξέρετε.